Σήμερα σας έχω βλογκάρα. Έχω βάλει λοιπόν εδώ μία μεγάλη παραγγελία από Herbalife. Τσούκου 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 του κάνω ένα ανακατεματάκι. Άρεσε Herbalife, τι μου κάνεις. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι σας γυρνάω vlog, γιατί το είχα ξεχάσει. Είμαι μαζί με την αδερφή μου στην Γλυφάδα. Τελευταίος μας σταθμός ήταν το Voinoi. Παιδιά, το σήκωσα για τα καλά. Πήγα για να δώσω 15 ευρώ φάση και κατέληξα με λογαριασμό 70 ευρώ. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω βλογκάρα. Θα είναι λοιπόν ένα διήμερο, τριήμερο vlog. Δεν έχω ιδέα. Αλλά τέλος πάντων θα σας πάρω μαζί μου μέσα στις επόμενες ημέρες και ό,τι κάνω παιδιά μου θα σας το δείχνω. Τώρα το vlog μας ξεκινάει έτσι, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ξύπνησα νωρίς, ξύπνησα στις 8. Ετοιμάστηκα, δεν έχω φάει, δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί θέλω να σας δείξω τι θα φάω σήμερα και να το φάμε παρέα. Πριν απ' όλα όμως θέλω να σας κάνω ένα haul, το οποίο haul το είχαμε κάνει και στο Instagram. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, παιδιά, ακολουθήστε με. Γιατί εκεί πέρα σκοπεύω να ξεκινήσω να κάνω live. Σας είχα ρωτήσει στο Instagram πού θέλετε να τα κάνω, σε ποια πλατφόρμα. Σας έβαλα λοιπόν επιλογές το Instagram, σας έβαλα το YouTube και σας έβαλα και το Facebook, στο οποίο Facebook έχω φτιάξει και μία σελίδα δικιά μου, η οποία σελίδα λέγεται Tupperware by Annie Haralambous. Οπότε αν έχετε Facebook, κάτω στο κουτί της περιγραφής σας βάζω το link να πάτε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου, να μεγαλώσει και εκεί η παρέα μας. Η φωνή δεν βγαίνει. Δηλαδή έχω σταματήσει να βήχω, αλλά η φωνή είναι βραχνή ακόμα. Υπάρχουν στιγμές έτσι που έχω αναλαμπές και μιλάω κανονικά και υπάρχουν και στιγμές όπως τώρα που η φωνή είναι κλειστή. Επίσης, τον πόνο που είχα στον θώρακα, στον πνεύμονα, όπως λέω, στον δεξιό πνεύμονα, τον έχω ακόμα, δεν φεύγει, αλλά εφόσον έχω κάνει εκτινογραφία είμαστε εντάξει. Στο live λοιπόν θα τα λέμε, θα μιλάμε, θα μου λέτε τέλος πάντων, θα με ρωτάτε ό,τι θέλετε, θα σας λέω τα νέα μου και μετά. Γιατί το έχουμε κάθε εβδομάδα? Γιατί θέλω σε αυτό το live να σας λέω και τις προσφορές της εβδομάδας από Tupperware. Γιατί παιδιά, η Tupperware έχει φοβερές προσφορές. Έχετε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον όλοι. Οπότε θέλω και εγώ κάπου να σας ενημερώνω για αυτές τις προσφορές. Δεν θέλω να το κάνω εδώ πέρα στο YouTube. Εδώ πέρα θα έχουμε τη ροή μας κανονικά. Στο Instagram όμως θα έχουμε το live μας, το οποίο θα λέμε τα νέα μας και θα έχουμε και μία ενημέρωση για τις προσφορές της εβδομάδας. Επίσης, σε αυτό το live, αν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, κάποιες φορές θα έχουμε και διαγωνισμούς. Αυτό, παιδιά, δεν θα σας το ανακοινώνω από πριν, θα σας το ανακοινώνω κατά τη διάρκεια του live, έτσι σαν έκπληξη τέλος πάντων. Όπως επίσης, σε κάποια live έχω σκεφτεί να κάνουμε παρέα και κάποιες συνταγούλες. Οπότε έχουμε εδώ πέρα τις συνταγές μας. Θα έχουμε και κάποιες συνταγές που θα τις κάνω live στο Instagram. Δηλαδή θα με βλέπετε σε πραγματικό χρόνο να κάνω κάτι. Μπορεί να πετύχει, μπορεί όχι, μπορεί οτιδήποτε. Θα το δούμε. Κάτω λοιπόν στο κουτί της περιγραφής σας έχω όλες τις πληροφορίες. Οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε σε όλα τα social media. Τώρα, τα δικά μας. Έχω βάλει λοιπόν εδώ μία μεγάλη παραγγελία από Herbalife. Για να είμαι ειλικρινής, ήθελα να πάρω κάποια πράγματα που δεν τα έχω δοκιμάσει ξανά, είτε σε άλλες γεύσεις, θα δείτε τι εννοώ, είτε κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, και μέσα σε αυτή την παραγγελία έχω βάλει και κάτι για μια φίλη μου και για τον πατέρα μου. Θα σας τα δείξω όλα. Σας τα έχω δείξει και στο Instagram. Απλά επειδή ξέρω ότι δεν έχετε όλοι Instagram, σας το δείχνω και εδώ πέρα το χολάκι μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο προϊόν, το οποίο φυσικά είναι η Φόρμουλα 1, αλλά στη γεύση καφέ λάτε. Λοιπόν, ήθελα τρελά να πάρω αυτή τη γεύση από την αρχή. Αλλά έλεγα δοκίμασε το limited edition το ροδάκινο, το οποίο παρεμπιπτόντως πολύ σύντομα θα βγει out of stock. Ενδεχομένως και όταν ανέβει αυτό το βίντεο να είναι, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, μάτς δεν είμαι. Μετά δοκίμασα και τη σοκολάτα. Τι μας έμενε ρε παιδιά? Μας έμενε ο καφές λάτε. Οπότε το πήρα, εννοείται. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν θα το δοκιμάσουμε σήμερα, μάλλον όχι. Μάλλον αύριο θα το δοκιμάσουμε. Σήμερα θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο, παιδιά. Κάτι το οποίο είναι ολόιδιο στη φιλοσοφία του ροφήματος της Φόρμουλα 1, αλλά δεν είναι η λεγόμενη σκόνη, να το πω έτσι.
Ξέρετε τι εννοώ, έτσι το έλεγα εγώ παλιά, γι' αυτό σας το λέω έτσι. Και ξέρω ότι πολλοί κιόλας από εσάς διστάζετε και λέτε θέλω να ξεκινήσω Herbalife, αλλά δεν μ' αρέσει η ιδέα να φτιάχνω ένα ρόφημα. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει η ιδέα να φτιάχνετε ένα ρόφημα, τι καλύτερο από μια υπέροχη μπάρα με σοκολάτα. Λοιπόν, πρόκειται για το προϊόν Formula 1 Express Bar, το οποίο παιδιά τι είναι. Είναι μια μπαρίτσα, πολύ ωραία, με μαύρη σοκολάτα, πάρα πολύ ωραία, η οποία παιδιά είναι υποκατάστατο γεύματος, ακριβώς δηλαδή σαν το ρόφημα της Formula 1, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, έχει 25 βιταμίνες και μέταλλα, όπως δηλαδή η Formula 1, και η συσκευασία μας έχει 7 μπαρίτσες. Αυτό θα είναι σήμερα το πρωινό μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τρελαίνομαι, θέλω να το δοκιμάσω. Και επίσης είμαι πολύ περίεργη να δω θα με κρατήσει όσο η Formula 1. Με κρατήσει λιγότερο, περισσότερο, θα το δούμε. Και τώρα επόμενα προϊόντα για μένα είναι δύο ροφήματα βοτάνων, τα λεγόμενα ως τσάγια, τα οποία είναι στη γεύση βατόμουρο, τα βλέπετε εδώ πέρα. Πήρα δύο γιατί η αλήθεια είναι ότι τσάι πίνω με την ψυχούλα μου. Έλεγα θα πίνω μία μερίδα, δηλαδή 250 ml, αλλά τελικά με έχει καταβολέψει αυτό το μπουκάλι που πήρα από το Tupperware, συγκεκριμένα αυτό εδώ πέρα, το είχα τώρα για πλύσιμο και σας το δείχνω, έχει μέσα νεράκια. Οπότε λέω, βάζε μισό λίτρο νερό, βάζε δύο μικρά σκουπ από το ρόφημα βοτάνων, τσούκου 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 του κάνω ένα ανακατεματάκι και το κρατάω παιδιά δίπλα μου, πίνω πίνω πίνω, το ξαναβάζω στο ψυγείο λίγο να μείνει δροσερό, μέσα στη μέρα δηλαδή το πίνω. Το λεμονάκι που είχα πάρει ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά όχι σαν το βατόμουρο που είχα δοκιμάσει την πρώτη φορά, οπότε επειδή μου άρεσε περισσότερο το βατόμουρο και επειδή είμαι άτομο που θέλει στο ντουλάπι να έχει πάντα κλειστά, δηλαδή εγώ έχω το ανοιχτό τώρα με το λεμόνι, δεν μπορούσα να ξέρω ότι δεν υπάρχει και κάτι κλειστό στο ντουλάπι, αυτό με πιάνε ανασφάλεια, με ξέρετε. Οπότε πήρα και δύο βατόμουρα και παιδιά τώρα είναι ήρεμη. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα πήρα για μια φίλη μου Formula 1 με γεύση βατόμουρο και λευκή σοκολάτα. Είναι μία από τις γεύσεις που τρελαίνομαι να δοκιμάσω, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή κάποια στιγμή θα το πάρω κι εγώ, γιατί μου αρέσει το βατόμουρο και τρελαίνομαι στην ιδέα βατόμουρο με λευκή σοκολάτα, πρέπει να είναι τέλειο. Οπότε είναι ένα από τα ροφήματα που θα πάρω σε κάποια φάση. Επίσης για τη φίλη μου μπάρες πρωτεΐνης, αυτές είναι με σοκολάτα και φιστίκι. Είναι γενικότερα το καλύτερο σνακ με πρωτεΐνη. Σε κρατάει και είναι σοκολάτα, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, είναι τέλειο. Και τέλος για τον πατέρα μου, του πήρα μπάρες πρωτεΐνης με λεμονάκι και σοκολάτα, ακριβώς δηλαδή τις ίδιες που είχα πάρει εγώ. Τον είχα πρίξει, τον είχα φάει πόσο τέλειες είναι και πόσο πολύ με κρατάνε. Και επειδή κάνει διατροφή, του αρέσουν όλα αυτά τέλος πάντων και του αρέσει να παίρνει την πρωτεΐνη του, μου λέει θα ξεκινήσω, μου λέει Herbalife, πρώτα μου λέει απ' όλα με τις μπάρες που με έχει πρίξει. Οπότε σήμερα που θα τον δω θα του τις δώσω. Σήμερα παιδιά μου, αυτό ήταν το haul. Σήμερα θα πάμε στο Harlabacon. Λέω να φύγω από εδώ πέρα κατά τις 11. Θα σας πάρω μαζί μου εννοείται. Θα πάμε μια μικρή βόλτα με την αδερφή μου που θέλει κάτι να πάρει. Μετά θα πάμε σπίτι του πατέρα μου. Θα κάτσουμε εκεί πέρα, θα κάνουμε νύχια, θα φάμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, ό,τι κάνουμε θα σας τα δείξουμε. Οπότε παιδιά μου θα σας πάρω σήμερα σε όλη τη μέρα. Και το vlog θα συνεχιστεί και αύριο. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια τώρα. Ώρα για πρωινό, δεν κρατιέμαι. Θα το δοκιμάσουμε παρεούλα, να δούμε τι λέει τέλος πάντων αυτή η μπάρα. Λοιπόν, η συσκευασία έχει μέσα 7. Τις βλέπετε πως είναι. Κάθε μπαρίτσα είναι έτσι και πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, δείτε πόσο τέλειο είναι μέσα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Να σας πω ότι με το που το άνοιξα, μοσχοβόλησε ο τόπος μαύρη σοκολάτα. Φαίνεται πολύ λαχταριστό. Πάμε να δούμε αν είναι και πεντανόστιμο. Άρεσε Herbalife τι μου κάνει. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει. Η συγκεκριμένη μπάρα είναι καλύτερη γευστικά από την μπάρα πρωτεΐνης, η οποία είναι ένα αριστούργημα, σας το έχω ξαναπεί. Τρελαίνομαι για μπάρες πρωτεΐνης, αλλά αυτό νιώθεις ότι είναι μαύρη σοκολάτα με μπισκότο, με κάτι τέλειο, πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει. Νομίζω πιο πολύ θα παίρνω τέτοια και λιγότερο το ρόφημα της Formula 1, δηλαδή θα το πάω για ένα λάξ, να μην βαριέμαι, καταλάβατε. Παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σας αφήνω, θέλω να φάω την μπάρα μου. Εν τω μεταξύ νιώθεις ότι είναι πολύ χορταστική.
Από την πρώτη μπουκιά δεν τρως σοκολάτα, να το πω έτσι. Τρως κάτι. Εντάξει, δεν έχω λόγια, δεν τα έχω χάσει τα λόγια μου. Λοιπόν, σε αφήνω να φάω την παρίτσα μου. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι σας γυρνάω vlog και το είχα ξεχάσει τελείως. Λοιπόν, είμαι μαζί με την αδερφή μου, την οποία κλασικά δεν βλέπετε, τα ξέρετε. Λοιπόν, στη Γλυφάδα, εδώ. Λοιπόν, έχουμε έρθει να πάμε τώρα κόντος, που θέλει να πάρει κάτι. Οπότε θα σας κάνω κανένα πλάνο σίγουρα και μετά θα τα πούμε από το σπίτι, οπότε ακολουθούν πλάνα. Γεια σας, γεια σας και πάλι παιδιά μου. Ήρθαμε τώρα στο σπίτι, αφού κάναμε πάρα πολλές βόλτες. Λοιπόν, πήγαμε Γλυφάδα, του αλλάξαμε τα φώτα. Πήρε η αδερφή μου πράγματα που ήθελα από κόντος. Ήπιαμε το καφεδάκι μας, φέραμε εδώ πέρα για το σπίτι και φάγαμε κάτι από ένα φούρνο. Εγώ πήρα ένα κρουασάν με ζαμπόν τυρί. Η ώρα που σας μιλάω τώρα είναι 3 και το λέω επίτηδες γιατί μέχρι τώρα δεν είχα φάει τίποτα άλλο όλη μέρα πέρα από αυτή την μπάρα που φάγαμε το πρωί, η οποία πραγματικά με κράτησε. Δηλαδή και τώρα να μην έτρωγα και να έτρωγα κατευθείαν μεσημεριανό, ήμουν καλυμμένη. Παρ' όλα αυτά έφαγα, γιατί δεν κάνει να αφήνουμε το στομάχι μας άδειο για πολλές ώρες. Λοιπόν, τελευταίος μας σταθμός ήταν το Βοϊνόι. Παιδιά, το σήκωσα για τα καλά. Λοιπόν, πήγα γιατί, ποια ήταν η αφορμή. Η τσαντούλα που έχω, που είναι στην Δερματίνη, με τη ζέστη έτσι και που τρίβεται πάνω μου, είναι backpack και ο υδρότας λίγο και όλα αυτά, άρχισε να τρίβεται και ενώ οπτικά δεν του φαίνεται, δηλαδή το βλέπεις και είναι μια χαρά, το λουράκι δηλαδή, αυτό πώς να το πω, που φοράς εδώ πέρα, εδώ πέρα έχω γεμίσει μαυράκια τα οποία δεν ξέρω αν φαίνονται, προσπάθησα να καθαριστώ όσο γίνεται, μάλλον πρέπει να το κάνω λίγο καλύτερα, τέλος πάντων. Σκέφτηκα λοιπόν να πάω να πάρω από τα Βοϊνόι μία τσαντούλα. Πάω Βοϊνόι, παίρνω την τσαντούλα. Μου λέει αδερφή μου, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, μου λέει ψώνησες, αυτό ήθελες. Είχαμε υποσχεθεί μία στην άλλη ότι θα βάζουμε φρένο γενικότερα, να μην ξοδέψουμε πολλά σήμερα. Τη λέω να μην πάρω μωρέ και ένα παπουτσάκι έτσι καθημερινό. Δηλαδή μου έχω κολλήσει με αυτά τα μαύρα που φοράω συνέχεια. Άντε μου λέει, σου επιτρέπω. Πάμε λοιπόν, βλέπω τα παπούτσια, βλέπω όλα τα ανοιχτά. Εγώ ήθελα να πάρω ένα κλειστό καθημερινό. Με βολεύει καλύτερα γενικά. Σύν που τα χρησιμοποιώ, όπως ξέρετε, για να βάζω και τους πάτους που έχω φτιάξει. Πάω λοιπόν, παίρνω και ένα ωραίο μπιζάκι, θα σας το δείξω μετά. Το παίρνω και το μπιζάκι μου και μετά πάμε να φύγουμε. Και όπως χαζεύαμε λίγο έτσι γύρω γύρω τα παπούτσια, αντικρίζω τον έρωτα. Ένα παπούτσι, θα σας τα δείξω τώρα, απλά θέλω να το ζήσετε μαζί μου ρε παιδί μου πως έγινε. Και λέω αυτό θα το πάρω συγκεκριμένα για τη βάφτιση της μικρής. Παίρνω λοιπόν και το παπούτσι και μου έρχεται τώρα η πωλήτρια, πολύ καλή πωλήτρια και σούπερ εξυπηρετική και το έχει γενικά με τις πωλήσεις και μου λέει, τσαντούλα έχεις? Γιατί έχουμε, μου λέει, ολόγια με το παπούτσι. Τι να έκανα ρε παιδιά, να μην την έπαιρνα και την τσάντα. Λοιπόν, εδώ μέσα είναι τα ψώνια. Πήγα για να δώσω 15 ευρώ φάση και κατέληξα με λογαριασμό 70 ευρώ. Αλλά πήρα πράγματα που αξίζουν και εντάξει, είναι φοβερά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στην τύχη. Τα πιάνω όπως είναι μέσα. Και πρώτα πιάνω, αυτό πρέπει να είναι το καλό παπούτσι λοιπόν που θα βάλω στη βάφτιση. Φόρεμα δεν έχω πάρει, άρα υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα. Και είπαμε την αδερφή μου να δούμε ιντερνετικά σήμερα. Μπας και πάρουμε κάτι έτσι που να δούμε να ταιριάζει με το παπούτσι. Δείτε και ερωτευτείτε. Από κοντά να ξέρετε είναι πολύ πιο ωραίο. Είναι πιο φούξια, μοβ έτσι φάση. Το βίντεο δεν του χαρίζει και τόσο, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το ταπουνάκι, αυτή η τσαχπινιά, εντάξει δεν έχω λόγια. Είναι έτσι όπως μου αρέσει μπροστά, το δοκίμασα μου έκανε, ήταν τέλειο, έχει αυτά τα ωραία λουράκια εδώ πέρα, είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα επόμενο πραγματάκι. Πώς θα καταφέρνω πάντα σε κάθε μου βίντεο να το ξεκινάω σαν vlog και να καταλήγει βίντεο με άπειρες αγορές, δεν ξέρω. Λοιπόν, μόνο εγώ τα καταφέρνω αυτά. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Παπουτσάκι number 2, καθημερινό, ωραιότατο. Και να το. Η αλήθεια είναι πως ένα μπες δεν είχα ρε παιδιά. Ντροπή, 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 ντροπή. Έχω τα μαύρα που φοράω, έχω ροζ, έχω φούξια. Όχι, φούξια δεν έχω, πάνε φύγανε γιατί γλιστράγανε. Λοιπόν, οπότε μου έλειπε ένα μπες από τη ζωή μου και το πήρα. Και το πήρα γιατί ήθελα να το συνδυάσω με την τσάντα που πήρα. Την καθημερινή τσάντα που ήθελα να πάρω τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να δούμε την τσάντα. Να το το μωρό, να το, να το. Λοιπόν, πήρα την πιο μεγάλη backpack που βρήκα, η οποία, να την ανοίξουμε αυτό το σακουλάκι, να δείτε γιατί, δηλαδή τι με κέρδισε περισσότερο. Και το σχέδιο με κέρδισε εννοείται. Αλλά αυτό που με κέρδισε περισσότερο είναι
ότι όπως είναι πίσω αυτό το λουράκι, να το πω τέλος πάντων, το περνάς στον ώμο, μέχρι εδώ πέρα είναι δερματίνη. Καταρχήν είναι ανοιχτόχρωμη, αν λιώσει ποτέ, θα λιώσει κάποτε, δεν θα φαίνεται αυτό το μαύρο, η μαύρη βρωμιά. Εδώ πέρα όμως είναι υφασμάτινο, οπότε δεν θα έχουμε θέμα. Η τσαντούλα λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα. Εννοείται πως θα τη γεμίσω σε λίγο και θα ξεκινήσω να τη χρησιμοποιώ κιόλας. Και πάμε να σας δείξω και το τελευταίο πραγματάκι που πήρα. Είναι αυτό εδώ το τσαντάκι. Να το βγάλω κιόλας από το σακουλάκι. Είναι αυτό εδώ το κλατς, το οποίο πάλι δεν φαίνεται καλά σε αυτό το φωτισμό. Αλλά anyway, δεν είναι τόσο κοκκινοπό να το πω, είναι πιο μοβ. Λοιπόν, θα σας το δείξω και σε άλλο φωτισμό, σε άλλη φάση, όταν πάω σπίτι ίσως, να το δείτε καλύτερα. Πάντως είναι ολόιδιο με τα παπούτσια και είναι πανέμορφο. Έχει μέσα και το αλυσιδάκι, το πότε κομπλέ. Λοιπόν, είμαι η μισή έτοιμη για βάφτιση, μου λείπει φόρεμα. Θα το βάλω σήμερα παραγγελία, παιδιά. Θα ψάξω με την αδερφή μου να βρούμε ποιο θα πάρω και εννοείται ότι θα σας το δείξω όταν μου έρθει. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Πάμε να κάνουμε νύχια. Πάμε να κάνουμε νύχια, παιδιά. Σας αφήνουμε και τα λέμε αργότερα. Κάτι θα σας δείξω τέλος πάντων. Πάντως, τα νύχια μου τώρα είναι σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Πάρα πολύ καλό όπως βλέπετε. Μόνο ένα νύχι έχω καταστρέψει, γιατί μ' είχε πιάσει προκοπή μου σε λάθος ώρα, λάθος στιγμή, να καθαρίσω το ψυγείο και υπάρχει ένα μαγνητάκι το οποίο δεν ξεκολλάει και του βάλα όλη μου τη δύναμη και το σκασα πάνω και πετάχτηκε τσουπ έτσι το νύχι, παιδιά. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας τα πω, να τα μοιραστώ μαζί σας όλα αυτά. Σας έδειξα και τα ψώνια μου και τώρα τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, μόλις έφτιαξα την καινούργια τσαντούλα, την οργάνωσα τέλεια και τώρα θα σας δείξω κάτι που όταν το δει η αδερφή μου κατουρίθηκε στο γέλιο και λέω θα σας το δείξω. Λοιπόν, αφού τα μοιράζομαι όλα μαζί σας, θα μοιραστώ και το περιεχόμενο της τσάντας μου, το οποίο μου απαγόρευσε η αδερφή μου να υπάρχει στην καινούργια τσάντα. Οπότε με πολύ πόνο ψυχής θα μένει στο σπίτι από εδώ και πέρα. Πάμε να σας δείξω τι είχα μέσα στην τσάντα. Είχα όλα αυτά εδώ, παιδιά, και δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είχα όλα τα μαρκαδωράκια, γιατί έχω ένα κόλλημα στο πλάνερ μου. Κάθε χρώμα σημαίνει και κάτι. Δηλαδή, τα φάρμακα για παράδειγμα που παίρνω είναι αυτό. TikTok είναι το πορτοκαλί, το ροζ είναι YouTube και πάει λέγοντας τέλος πάντων. Οπότε ναι, η αδερφή μου απαγόρευσε πλέον να τα κουβαλάω αυτά μαζί μου, γιατί εδώ που τα λέμε όντως δεν χρειάζονται. Οπότε τα έχω βάλει στην παλιά τσάντα για να τα πάρω σπίτι και να τα αφήσω εκεί πέρα στο γραφείο, βασικά στο σαλόνι, ξέρετε, στο συρτάρι εκεί που κάθομαι. Αυτά, τώρα σας αφήνω στα αλήθεια, γιατί στα αλήθεια θα κάνουμε νύχια. Τα λέμε αργότερα. Αρκετή ωρίτσα αργότερα, παιδιά, τώρα είναι η ώρα να φάμε το μεσημεριανό μας. Εν τέλει δεν κάναμε νύχια χεριών ακόμα, θα τα κάνουμε μετά. Κάναμε όμως πεντικιούρ και κάναμε πολύ ωραία πεντικιούρ. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω το φαγάκι. Εδώ λοιπόν βλέπετε το τραπέζι μας. Ο πατέρας μας ήδη έχει φάει, δεν άντεξε άλλο να μας περιμένει τόσες ώρες. Οπότε τρώμε εμείς εδώ πέρα το φαγάκι μας. Εντάξει, σαλατούλα τρομερή, ελίτσες. Η αδερφή μου ξεκίνησε ήδη να τρώει και καλή μας όρεξη. Καλημέρα, καλημέρα. Η επόμενη μέρα τελικά, χθες δεν σας έδειξα τίποτα άλλο. Δεν σας έδειξα ούτε τα νύχια, οπότε θα σας τα δείξω τώρα. Λοιπόν, δείτε παιδιά τι ωραία νύχια μου κάνει η αδερφή μου. Αυτό το ωραίο έτσι το μπεζάκι, το οποίο είναι έτσι κάπως περλέ, έτσι διακριτικό περλέ. Ιριδίζει, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Οπότε έτσι είναι τα νύχια μου πλέον. Πάρα πολύ ωραία. Και αφού σας έδειξα τα νύχια, πάμε να φτιάξουμε το πρωινό μας. Χθες δοκιμάσαμε τις μπάρες Φόρμουλα 1, οι οποίες ήταν εντάξει. Δεν υπάρχουν πραγματικά. Με κρατήσαν ως τις 3. Δηλαδή φάγαμε πρωί. Μέχρι τις 3 εγώ δεν πείνασα καθόλου. Τώρα λοιπόν θα δοκιμάσουμε τη Φόρμουλα 1, το ρόφημα, στη γεύση καφές λάτε. Πάμε να το φτιάξουμε. Έρχομαστε λοιπόν εδώ πέρα. Θα βάλω γάλα αμυγδάλου, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Λοιπόν, μέχρι εδώ θέλουμε να βάλουμε. Και δεν μου έφτασε. Δεν πειράζει, θα προσθέσω και λίγο γάλα φουντουκιού. Θα κάνουμε μια ωραία μίξη. Συμπληρώνουμε λοιπόν με το άλλο γάλα. Κάνουμε μια ωραία μίξη σήμερα. Θα έχει αμύγδαλο, θα έχει φουντούκι. Εδώ είναι το ροφηματάκι μου το καινούριο. Το ανοίγουμε. Να το. Αχ, παιδιά, αυτό μυρίζει λάτε. Πω, πω, πω. Εντάξει, τρελάθηκα. Τα άλλα δεν είχαν έντονη μυρωδιά. Αυτό μυρίζει πολύ. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά. Λοιπόν, ένα σκουπ. Και δεύτερο. Βάζουμε στο έξυπνο σέικερ αυτό εδώ πέρα το μπαλάκι. Κλείνουμε και χτυπάμε. Πάμε λοιπόν.
Η μεγάλη στιγμή λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε, μυρίζει απίστευτα. Δεν μυρίζουν έτσι σοκολάτα και το ροδάκινο που έχω δοκιμάσει τώρα, δεν έχουν ιδιαίτερη μυρωδιά. Αυτό μυρίζει έντονα, ωραία έντονα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Ναι, 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 είμαι πολύ χαρούμενη που το πήρα. Είναι ακόμα πιο ωραίο από τη σοκολάτα. Πραγματικά βγάζει έτσι αυτό το, τη γεύση του καφέ, βγάζει αυτό το, πώς να το πω, του λάτε, πραγματικά δηλαδή έχει γεύση λάτε. Είναι πιο ωραίο από το σοκολάτα, δηλαδή μέχρι στιγμής η κατάταξη δικιά μου είναι καφές λάτε, ο αρχηγός, μετά έρχεται η σοκολάτα που είναι τέλειο επίσης και μετά έρχεται το ροδάκινο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν φτάνει αυτές τις γεύσεις. Λοιπόν, σας αφήνω, απολαμβάνω το πρωινό μου, κάθομαι και με πλάνερ και με τάμπλετ, κάνω τα ψυχαναγκαστικά μου και τα λέμε αργότερα. Αρκετή ώρα αργότερα και μόλις ήρθε courier τελικά, παιδιά, ήρθε σήμερα. Χθες έβαλα την τελευταία μου παραγγελία από Herbalife, σήμερα ήρθε. Λοιπόν, κι άλλο haul όπως καταλαβαίνετε από Herbalife, πάμε να δούμε τι πήρα αυτή τη φορά. Λοιπόν, πήρα ουσιαστικά κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Λοιπόν, πρόκειται για αυτό εδώ το προϊόν. Αυτό εδώ πέρα είναι εδώδυμες ίνες. Τι είναι τώρα οι εδώδυμες ίνες? Οι εδώδυμες ίνες είναι ένα θρεπτικό συστατικό, να το πω έτσι, το οποίο περιέχεται σε κάποια τρόφιμα τα οποία κακά τα ψέματα δεν τα τρώμε, όπως για παράδειγμα τα φασολάκια. Οπότε είναι κάτι πολύ χρήσιμο, που δηλαδή απαιτείται σε μια ισορροπημένη διατροφή, εφόσον δεν μπορώ να το αποκτήσω, να το πάρω μέσα από κάποιες συγκεκριμένες τροφές, σκέφτηκα ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να το πάρω από τη Herbalife. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουν οι εδώδυμες ίνες, θα ρωτήσετε. Πρόσφατα το έμαθα σε ένα σεμινάριο ότι οι εδώδυμες ίνες είναι ό,τι πρέπει για το πεπτικό σύστημα. Βοηθάνε πάρα πάρα πολύ γενικότερα στην πέψη, βοηθάνε πάρα πολύ στο να διώχνουμε τις τοξίνες από μέσα μας. Θεωρώ ότι στο δικό μου πρόβλημα θα με βοηθήσει να χάσω πιο γρήγορα την κοιλιά. Ήδη ξυπνάω λόγω του τσαγιού, ήδη ξυπνάω με μικρότερη. Μέσα στη μέρα όμως βλέπω ότι κάποιες φορές ψιλοπρίζεται. Υπάρχουν μέρες που θα μου μείνει έτσι όπως είναι το πρωί, πολύ πιο μικρή, υπάρχουν μέρες όμως που θα πρεστεί. Οπότε σκέφτηκα να δοκιμάσω και αυτό εδώ πέρα, να δούμε παρέα πώς θα πάει και τώρα θα σας πω και πώς σκοπεύω να το φτιάχνω. Λοιπόν, στις οδηγίες λέει ότι βάζεις μία κουταλιά σε 150 ml νερό. Ουσιαστικά το φτιάχνεις σαν να φτιάχνεις το τσάι σου ένα πράγμα. Στο τσάι βέβαια βάζουμε 250 ml, σε αυτό βάζουμε 150. Όμως λέει ότι μπορούμε να το προσθέσουμε και μέσα στο αγαπημένο μας ρόφημα. Δηλαδή, παίρνετε τσάι, όπως παίρνω εγώ, μπορούμε μέσα στο τσάι κανονικά που έχουμε φτιάξει να βάλουμε και μία κουταλιά από αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Δεν παίρνουμε τσάι, για παράδειγμα, παίρνουμε μόνο ρόφημα Φόρμουλα 1. Μέσα στο ρόφημα της Φόρμουλα 1 μπορούμε να βάλουμε μία κουταλιά της σούπας από αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Και έτσι λοιπόν παίρνουμε και εδώδυμες ίνες. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα που θα πιω το τσαγάκι μου, εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε. Θα σας κρατάω ενήμερους γενικότερα έτσι για το πώς πάει με την κοιλιά. Θα σας βάζω και φωτογραφίες και στο Instagram σε stories, αλλά και εδώ πέρα θα σας δείχνω φωτογραφίες ή τέλος πάντων θα με βλέπετε κανονικά, απλά πάντα θα σας βάζω μία φωτογραφία πως ήμουνα πριν ξεκινήσω τα προϊόντα. Ήδη έχω δει θεαματική διαφορά, αλλά περιμένω κι άλλα. Περιμένω να φτάσουμε το τέλειο. Σας έχω πει τους στόχους μου. Θέλω μια μέρα να φτάσω σε σημείο που θα έχω και γράμμωση. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει και η γυμναστική και όχι μόνο τα προϊόντα. Οπότε ναι, σιγά σιγά θα τα ξεκινήσουμε όλα. Τώρα έχω πάρει και κάποια άλλα πραγματάκια εδώ μέσα, τα οποία δεν είναι για μένα, είναι για σας. Και τι εννοώ για σας, είναι για δωράκια. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ένα μεγάλο πακέτο που πήρα με 5 shaker. Οπότε σκέφτηκα σε έτσι μεγαλύτερες παραγγελίες δικές σας να σας βάζω δώρο και ένα shaker. Και σε μικρότερες παραγγελίες σκέφτηκα τι πιο ωραίο από μία μεζουρίτσα. Οπότε έχω βάλει και άλλες 5 μεζούρες έτσι με το λογότυπο της Herbalife, πάρα πάρα πολύ ωραίες. Έχω και εγώ μία δικιά μου, σας την έχω δείξει. Οπότε ξεκίνησα με αυτά για δωράκια.
σε πρώτη φάση και πήραν και καταλόγους προϊοντικούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα λίγους. Συγκεκριμένα βλέπετε πόσους πήρα. Πήρα καμιά δεκαριά. Να υπάρχουν γενικά, να σας στέλνω και εσάς, έτσι να ενημερώνεστε για τα προϊόντα που παίζουν, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν άπειρα προϊόντα. Εγώ σας δείχνω αυτά που παίρνω εγώ και δοκιμάζω. Οπότε νομίζω χρειαζόταν και αυτή η αγορά. Αυτό ήταν το haul μας, παιδιά. Τώρα εγώ έχω βγάλει το φύλλο, το χωριάτικο, γιατί θέλω να φτιάξω σπανακόπιτα σήμερα. Οπότε περιμένω να έρθει έτσι μια ωραία θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την πίτα μας. Συνεχίζω λοιπόν τη δουλειά τώρα σε tablet και κινητό και επανέρχομαι μετά. Λίγη ωρίτσα αργότερα, παιδιά μου, και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη σπανακόπιτα, γιατί σιγά σιγά αρχίζω να πεινάω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα υλικά. Σήμερα θα κάνω τούμπανο σπανακόπιτα, θα γίνει καλύτερη από ποτέ. Δεν σας έχω δείξει ξανά τη συγκεκριμένη συνταγή. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Εδώ λοιπόν τα βλέπετε όλα μαζεμένα τα υλικά. Ξεκινάμε εδώ πέρα με το σπανάκι. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι του Σκλαβενίτη από Μαράτα. Εδώ πέρα χωριάτικο φύλλο από Μαράτα πάλι. Το έχω δοκιμάσει που το έκανε η πεθερά μου και είχε βγει πάρα πολύ ωραία η σπανακόπιτα έτσι. Οπότε πήρα και εγώ το ίδιο φύλλο. Δύο αυγουλάκια, κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθο και πράσο. Βλέπετε λίπητο από πάνω του, το έκοψα για να το βάλω στο ψυγείο. Εδώ πέρα έχω πληγούρι. Κανονικά τραχανά βάζω, αλλά επειδή δεν έχω τραχανά, έχω πληγούρι, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό, το ίδιο είναι. Φετούλα και γαλατάκι. Και παραλίγο να ξεχάσω και πιπεράκι εδώ πέρα. Ψιλοκόβω λοιπόν τα λαχανικά μου τα πράσινα και πάμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε. Εδώ λοιπόν βλέπετε, τα έχω ψιλοκόψει όλα. Εδώ είναι ο άνηθος. Εδώ παίρνει το πράσο και το κρεμμυδάκι φρέσκο. Και είναι στο καινούριο ξυλοκοπής από Tupperware. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το ρηχό κατσαρολάκι. Έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε βάζοντας πρώτα το σπανάκι μας. Λοιπόν, σε αυτό το στάδιο θα προσθέσω και το κρεμμυδάκι το φρέσκο και τα πράσα. Θέλω και αυτά να τσιγαριστούν καλά έτσι μαζί με το σπανάκι. Τώρα λοιπόν, λίγο πριν αποσύρουμε από τη φωτιά, πάμε να βάλουμε και τον άνηθο και τώρα να κατέβουμε. Έτοιμο λοιπόν το μείγμα, το έχω βγάλει από τη φωτιά όπως βλέπετε και τώρα θα το αφήσω σε ένα σουρωτήρι έτσι να φύγουν και τα υγρά του, να έρθει σε μια πιο νορμάλη θερμοκρασία, να μην είναι έτσι πολύ ζεστό και συνεχίζουμε. Όσο περιμένω λοιπόν να κρυώσει λίγο το σπανάκι, ερχόμαστε εδώ πέρα στο ταψί, έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί από κάτω και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ πέρα με τα χωριάτικα φύλλα μας, να κάνουμε έτσι την προετοιμασία μας. Έχω λοιπόν 6 χωριάτικα φύλλα, άρα πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω το πρώτο και το απλώνω έτσι. Και τώρα θα το λαδώσουμε ελαφρώς. Τώρα λοιπόν παίρνουμε το δεύτερο φύλλο και το βάζουμε στα βρωτά, κάπως έτσι. Και ξαναλαδώνουμε. Βάζω τώρα και το τρίτο φύλλο, το οποίο τώρα δεν λαδώνω. Σε αυτό το φύλλο θα βάλουμε το μείγμα μας. Πάμε λοιπόν να το ετοιμάσουμε και το μείγμα. Πάμε λοιπόν τώρα στο καινούριο μας λεκανάκι από Tupperware. Να βάλουμε εδώ πέρα το σπανάκι. Λοιπόν, έχει κρυώσει αρκετά, δεν καίει τόσο πολύ. Είναι σε μια καλύτερη θερμοκρασία. Και τώρα τι βάζουμε. Αρχικά λοιπόν βάζω εδώ πέρα φετούλα, την οποία την κόβω σε κομματάκια, έτσι σε διάφορα σχήματα. Για να το βάλουμε αυτό να δούμε σαν ποσότητα τι λέει. Θα το ενσωματώσουμε λίγο. Σαν ποσότητα γενικά η φέτα είναι καλή, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο της υπερβολής και λατρεύω τη φέτα, θα βάλω λίγο ακόμα.
ανακατεύω ξανά και βασικά πριν ανακατέψω ας προσθέσω και πιπεράκι που μου αρέσει πολύ. Θα προσθέσω και ένα αυγουλάκι και πάμε να προσθέσουμε και μία χούφτα πλιγούρι, μιας και δεν έχουμε τραχανά, την ίδια δουλειά κάνει. Τώρα παιδιά μου θα το κάνουμε ένα το μείγμα μας, να το ενσωματώσουμε καλά ό,τι βάλαμε και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τη σπανακόπιτά μας. Λοιπόν, τέλειο το μείγμα, πάμε να ολοκληρώσουμε. Φέρνουμε λοιπόν εδώ πέρα ξανά το ταψάκι μας και πάμε να γεμίσουμε το φύλλο μας με το σπανάκι. Και σιγά σιγά πάμε να ολοκληρώσουμε. Πρέπει τώρα να αρχίσουμε να σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα που έχουμε. Παίρνω λοιπόν το πρώτο και σκεπάζω έτσι. Και τώρα το λαδώνω. Μετά βάζω σταυρωτά το επόμενο το λαδώνω και ξανά σταυρωτά το επόμενο και δεν το λαδώνω. Θα επανέλθω και θα σας δείξω τι θα κάνω στο τελευταίο φύλλο. Έβαλα λοιπόν το τελευταίο φύλλο και τώρα κάνουμε το εξής. Αρχικά τυλίγουμε τις άκρες, έτσι όμορφα. Τώρα λοιπόν που έχουμε κάνει και τις άκρες, τι κάνω. Παίρνω το μαχαιράκι μου και χαράζω τα κομμάτια. Απλά τα χαράζω, δεν φτάνω το μαχαίρι μέχρι κάτω. Και αφού έχουμε χαράξει και τα κομμάτια, πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το μπολάκι. Θα σπάσω ένα αυγό. Θα το χτυπήσω λίγο. Προσθέτω και λίγο γαλατάκι. Ξαναχτυπάω. Και ερχόμαστε τώρα με το πινελάκι μας και πάμε να περάσουμε όλη τη σπανακόπιτα από πάνω και τις άκρες καλά, έτσι να πάρει ένα πολύ πολύ ωραίο χρωματάκι. Και παιδιά μου, η σπανακόπιτα είναι πανέτοιμη για φούρνο. Να σας πω ότι έχω προθερμάνει εδώ και λίγη ώρα στους 180 στις αντιστάσεις. Οπότε τη βάζω, κρατάω και χρόνο για να σας πω και εσάς πόση ώρα μου πήρε. Φαντάζομαι θα θέλει καμιά ώρα, αλλά θα το δω και θα σας πω, θα το κοιτάω δηλαδή με το μάτι. Τη βάζω φούρνο και επανέρχομαι. Λίγη ώρα αργότερα παιδιά και η πιτούλα μας είναι πανέτοιμη. Βασικά εδώ και λίγη ώρα είναι έτοιμη και την άφησα απλά έτσι λίγο να κρυώσει. Έκανα εγώ τη λάτζα, πάγκους, έκανα τα πάντα, έκανα διάφορα μαζεματάκια. Και πάμε να σας τη δείξω, την άφησα να ψηθεί καλά καλά. Σας τη δείχνω και πέφτω με τα μούτρα παιδιά στο ταψί να φάω. Να τη πιτούλα λοιπόν, παιδιά βγήκε τέλεια. Τώρα μπορώ να φάω κιόλας γιατί είναι εντάξει η θερμοκρασία της. Οπότε πέφτω με τα μούτρα. Καλά η σπανακόπιτα ήταν κορυφή, πραγματικά. Τώρα τι ώρα είναι? Είναι ώρα να κάνουμε το τσαγάκι, στο οποίο τσαγάκι θα βάλουμε και εδώ δημεσίνες και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς θα γίνει η γεύση. Το τσάι τώρα είναι στη γεύση λεμόνι, αυτό έχω ανοιχτό, δεν έχω ανοίξει τα βατόμουρα, το βλέπετε εδώ πέρα. Οι εδώ δημεσίνες είναι σε γεύση βρώμη μήλο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, πάμε να φτιάξουμε το τσαγάκι μας. Έχω βάλει νεράκι μέσα στο μπουκαλάκι μου, το μισό λίτρο. Μπουκαλάκι από Tupperware εννοείται. Λοιπόν, και πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το μπουκαλάκι. Θα βάλω μέσα πρώτα το τσαγάκι μου. Βάζουμε 2 μικρά σκουπ. Για κάθε 250 ml νερό γενικά θέλουμε από ένα μικρό σκουπ. Πάμε να ανοίξουμε τώρα και τις εδώ δημεσίνες. Να το πως είναι μέσα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραίο μιλαράκι. Και τώρα θέλουμε μία κουταλιά ή αλλιώς ένα μεγάλο σκούπ, γιατί ένα μεγάλο σκούπ αντιστοιχεί σε μία κουταλιά τσούπας. Α, όχι, δεν χρειάζεται. Μας έχει μέσα δικό του σκούπ. Τέλεια. Οπότε θα βάλουμε από αυτό. Λοιπόν, βάζω τόσο. Ελπίζω μόνο να το στοχεύσω σωστά. Μην το ρίξω. Σχεδόν το πετύχαμε. Και τώρα τι κάνουμε? Παίρνουμε, καπακώνουμε καλά και το χτυπάμε λίγο ώστε να ενσωματωθεί η σκόνη μας μέσα στο νεράκι. Και όπως βλέπετε παιδιά, το ροφηματάκι μας, το τσαγάκι μας είναι πανέτοιμο. Και τώρα λοιπόν πάμε να δοκιμάσουμε. Είμαι πολύ περίεργη. Ελπίζω να είναι ωραίο. Ελπίζω να ταιριάζει το λεμόνι με το μήλο. Θα δούμε. Λοιπόν, δοκιμάζω. Όπα,
Μου κάνεις πλάκα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Νιώθεις και λεμόνι, νιώθεις και μήλο. Δεν κολλάνε μεταξύ τους κανονικά, αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο τσάι. Και αν είναι αυτό ωραίο τσάι, το λεμόνι δηλαδή μαζί με το μήλο, φανταστείτε το βατόμουρο με το μήλο, πόσο πιο τέλειο θα είναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Αγαπώ, πραγματικά. Τώρα, τι θα κάνω. Θα ετοιμαστώ σιγά σιγά να σας κάνω ένα live, το πρώτο live της Πέμπτης. Τώρα που σας γυρνάω το βίντεο είναι Πέμπτη και όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο θα έχει ήδη γίνει το live, δηλαδή μπορεί να μην το ξέρετε, μπορεί να το μαθαίνετε τώρα ή μπορεί να συμμετείχατε κι εσείς, να ήσασταν μέσα δηλαδή και να μου γράφατε σχόλια. Υπάρχει ένα δίλημα, ένα μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή, γιατί ενώ το είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνεται στο Instagram και το είχατε ψηφίσει κιόλας στο Instagram, σας έβαλα ψηφοφορία εδώ πέρα όμως στο YouTube, στην κοινότητα, και όλοι, μα όλοι, ως τώρα τουλάχιστον που σας μιλάω, έχετε ψηφίσει το YouTube. Πού να κάνω τα live τελικά, δεν ξέρω πού να το κάνω σήμερα. Εσείς ενδεχομένως να ξέρετε που το έκανα. Μάλλον θα σας κάνω story στο Instagram να σας ρωτήσω και εκεί και θα δούμε. Σίγουρα πάντως, από το επόμενο θα κάνω ό,τι ψηφίσατε στο YouTube στην κοινότητα. Θα δούμε. Θα σας πω μετά λοιπόν τι έκανα. Έτσι το ξέρετε ήδη, αλλά τέλος πάντων πάω να σκεφτώ. Πάω να σκεφτώ που θα κάνω το live. Να με παιδάκια, αρκετές ώρες αργότερα. Παιδιά, έκανα το live και τελικά το έκανα εδώ πέρα στο YouTube, γιατί αυτό μου ζητήσατε όλοι στο Instagram εν τέλει. Εν μεταξύ, φαίνεται σαν να είναι μοβ το μαλλί μου. Επειδή έχω αυτό το φως πίσω, ξέρετε. Να, αυτό εδώ πέρα. Να, εδώ πέρα φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Στο live δεν φαινότανε. Γιατί στο live ήμουν από την κάμερα του κινητού, αναγκαστικά. Αχ, τι ωραίο που είναι το μοβ μαλλί μου, πώς να κάνω μοβ. Μ' αρέσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάναμε το live, ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το έχουμε καθιερώσει πλέον. Κάθε Πέμπτη θα έχουμε το live της Πέμπτης όπου θα τα λέμε. Όχι, βασικά όχι κάθε Πέμπτη, ψέματα. Σας έχω βάλει στην κοινότητα, σας το βάλω εγώ τώρα, να ψηφίσετε ποια μέρα θέλετε. Οπότε ναι, ό,τι μου πείτε θα το κάνουμε. Άρα δείτε στην κοινότητα, γιατί εκεί πέρα θα σας έχω ενημερώσει, για να μην χάνετε κανένα live. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα έχουμε στάνταρ μέρα και στάνταρ ώρα λογικά και θα κάνουμε ένα λαϊβάκι έτσι να τα λέμε. Στο σημείο αυτό λοιπόν λέω να κλείσει το σημερινό βίντεο, δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Εγώ τώρα μια σαλατούλα θα κάνω να φάω και θα ράξω απλά. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκι, ιστορίες, τα πάντα όλα. Επίσης, μένουν λίγες ώρες ακόμα μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός με τα Tupper. Από Tupperware, δηλαδή, ξέρετε, εκείνα τα μπολάκια κλπ. Οπότε, ναι, σας βάζω κάτω στο κουτί της περιγραφής το σύνδεσμο από το βίντεο εκείνο να πάτε να πάρετε μέρος. Γιατί 12 το βράδυ τελειώνει και Δευτέρα έχουμε την κλήρωση. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Ακολουθήστε με επίσης σε όλα τα social media. Φιλάκια πάρα πολλά και να περνάτε όμορφα.